κύριε Στολτίδη. Να συμφωνήσουμε κάτι. Προφανώς το ζήτημα της καθαριότητας σχολικών μονάδων υψής σημασίας και για την ασφάλεια και την υγεία, αν θέλετε, και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Άρα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα να μην υπάρχει κανένα ζήτημα σε όλα τα σχολεία της χώρας, ιδίως από το νέο σχολικό έτος. Στο θέμα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων έχουμε το εξής παράδοξο. Από το 2010 που μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της σύναψης σχολικών συμβάσεων καθαριότητας στους Δήμους, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις δίνεται παράταση. Και η τελευταία παράταση, την οποία πράγματι ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση, λύγει το σχολικό έτος 19-20, το οποίο τελειώνει τον Ιούνιο. Για να έχουμε και μια εικόνα για τα νούμερα, 2.589 είναι οι καθαρίστες, οι οποίες είναι αορίστου του χρόνου και οι οποίες απασχολούνται, με μόνιμη σχέση εργασίας, και 8.377 είναι οι συμβάσεις έργου, οι οποίες έχει κάνει το ΙΝΕΔΙΒΗΜ σχετικά με την καθαριότητα των σχολείων. Ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα, ναι, πρέπει να δοθεί. Δεν μπορούμε να σερνόμαστε κάθε χρόνο και να ανοίγουμε και να κλείνουμε το ίδιο κεφάλαιο, είτε με παρατάσεις είτε όχι. Αυτό που θα γίνει είναι, μπορώ να σε βεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, στην οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα δούμε εάν θα μπορέσει να μεταβληθεί, είναι ότι από το νέο σχολικό έτος οι σχολικές συμβάσεις έρχονται στους ΟΤΑ απευθείας. Αυτό πιθανόν να δημιουργήσει κάποια ζητήματα, τα οποία θα δούμε πώς μπορούμε να επανεξετάσουμε, ώστε να μην έχουν θέμα οι καθαρίστριες, οι οποίες απασχολούνται αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεργαστούμε με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε η νέα σχολική χρονιά να μην δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό που θα γίνει είναι θα μας δηλώσουν πάλι οι Δήμοι τις ανάγκες που έχουν για την κάλυψη των σχολικών αιθουσών και θα προχωρήσουν οι συμβάσεις. Επιμένω ότι δεν υπάρχει κεντρική πρόθεση, αν θέλετε, για να αλλάξει η λειτουργία. Ο κάθε Δήμος και κάθε οργανισμός επεξεργασίας έχει το δικό του δικαίωμα να ζητήσει τις θέσεις που κρίνει ότι χρειάζονται για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων και είναι προφανές ότι το ζήτημα των σχολικών μονάδων θα το δούμε άμεσα και το βλέπουμε με μεγάλη ευαισθησία, γιατί είναι από τα ΟΥΚΑΝΕΦ θέματα τα οποία απασχολούν τους γονείς, τους μαθητές και όλους όσους βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον. Ευχαριστώ.